ξαναπεί, πάει στο κλαμπ για να μην υπάρχει ποιος είναι αυτό κάτι, με συγχωρείτε, αυτά είναι τώρα τεχνικά προβλήματα. Θεωρώ προχθές την απόφαση του ελληνικού προσώπου απαράδεκτη κάτι γνώμη. Και θα κάνω χαρακτηρισμούς, είπε ότι μάλλον θα την κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε, ας πούμε, δεν λέω, θέλω να θεωρηθεί, δεν το κάνουμε για πλάκα, δηλαδή, έτσι νιώθουμε και αυτά λέμε, έτσι. Θέλουμε λοιπόν να απολύσουμε 8 εργαζόμενους, είναι απόλυση κάτι γνώμη, τους συζητάω. Δεν μπορούμε να παίζουν τώρα, όχι είναι η σύμβαση, τη σύμβαση ποιος τους έφερε. Εμείς τις μέρες 11, τις μέρες με βάλαν ζητήματα να παίρνουμε δίμη, να πετάμε, να στέιτς. Οι 11 πάντα βάζανε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Από εκεί και πέρα, χωρίς να το αναλύσουν παραπέρα, έτσι για συγκεκριμένους λόγους κερδοφορίας, είτε μιλάμε για το ιδιωτικό επίκη, για το δημόσιο τομέα, όταν λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια και μετά από το ζύγι, εφευρέθηκαν αυτές οι πατέντες, γιατί μπορεί να δουλέψουν 7 ώρα, 2 ώρα, 18 ώρα, να πιάνουν για 8 κτλ. Δεν πιάνουν τώρα σε αυτή τη συζήτηση να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Είμαι στην λαϊκή συγκρίση προχθές εκείνη τη μέρα, στο πλευρό των εργαζομένων, και τα λοιπά. Θεωρώ επίσης απαράδεκτο που φτάσει και τις εκπροσώπους των εργαζομένων. Ακόμα και αν η προσωπική κοινότητα είναι αυτή και δεν το αφισβητώ προφανώς αυτό που πίστευε, αλλά πως υπάρχουν δεδομικοί λόγοι. Πάντα συνδικατός των δεν μπορεί να πάρει τα εργά της άνθρωπος να πάρουν ή δεν ξέρω να πάρουν, ας πούμε, ας πούμε ότι 8. Τι γίνεται, πώς το λέτε. Όπως και το εργατικό κέντρο, όπως και χωρίς το Βρετάνη, κάποια πράγματα δηλαδή δεν γίνονται, θα γίνονται. Συντήσαμε σαν λαϊκή συμπίωση να συζητηθεί την Τετάρτη το ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, παρότι καταλαβαίνω ότι και πώς το λέγανε, κάνουν μια προσπάθεια για τη Δημοτική Σύμβουλη να κάνουν να συλλέξουμε στην Τετάρτη. Δεν θεωρώ ότι έχουμε αρκετά παραπάνω στοιχεία. Δηλαδή μπορούσαμε το ίδιο πράγμα να το στήσουμε την Τετάρτη. Εγώ δεν είδα κάτι καμία εισήγηση που έρχεται στα μέλη μας που να βάζει καινούργια στοιχεία, πώς το λένε. Δηλαδή, χωρίς να. Κάτι καινούργιο δεν καινούργιο δηλαδή την Τετάρτη με τη σύμπαντα. Τέλος πάντων, επειδή και αυτό δεν είναι σημαντικό, ας πάμε παραπέρα. Κατά τη γνώμη μας, η Δημοτική Αρχή, με απόφαση που το λένε τώρα, θα μου πείτε, είναι του Δημοτικού Προσώπου κτλ. Είναι σε σύμπλευση κάποιες αποφάσεις έτσι, της Δημοτικής Αρχιτεκτονικού Προσώπου και, πώς το λένε, από την κύριε παιδί μου, υπάρχει βούληση για κλείσιμο και συνένωση σταθμών, πώς το ότι έχουν αντίληψη, υπάρχει αντίληψη ότι υπάρχει τεράστιο προσωπικό και υπάρχει πολιτική θέση που παίρνει ο Δήμος που βοηθάει τις επιχειρήσεις να κερδοσκοπήσουν στον χώρο της Καστοριάς κτλ. Υπάρχει αντίληψη. Κάποιοι που έχουν σαν το Δήμο, δημοσιογράφος, συγγνώμη, πιο μακριά. Παράσιτα και δεν το ακούμε καθαρά. Συγγνώμη. Προχθές μας κάλεσε ο κ. Δήμαρχος για μια ενημέρωση. Εγώ δεν θέλω εξ αρχής, αλλά μπροστά στα μάτια μου τώρα ακούγεται εσύ δηλαδή αν τους είχες αυτούς τους υπαλλήλους, θα τους κάνεις στην επιχείρησή σου. Εγώ τώρα δηλαδή τι να κάνω, ας πούμε. Για πείτε τώρα τη λαϊκή σου πείρα σου αντιπρόεδρο, αν πάει σε αυτή τη συζήτηση, να συζητήσει τι να συζητήσει. Το διαψεύω αυτό έτσι όπω το είπε. Διόρθωσε με πάλι τι εκφράσει του Μαρτιού, όπω το πει ότι ήταν σωστέ. Αλλά είπα ότι υπεράγει το προσωπικό, για υπεράγει το προσωπικό είπα. Και όσοι αυτού του υπαλλήλου να του ξεκαθαρίσουμε. Ναι, εντάξει, θα το ξεκαθαρίσουμε. Έχει το δικαίωμα έτσι. Αλλά δεν είναι όμω. Τέλο πάντων. Δεν είναι σωστό από τη μεριά μου, επειδή είναι μια ζήτηση που έγινε πίσω από τις πόρτες και δεν είναι καλό καμιά φορά να σου λέει ένας άνθρωπος που φαίνεται να έρχεσαι εδώ και να πηγαίνει στη φορά. Άρα, κοιτάξτε. Έτσι, υπάρχει θέμα πάνω. Πώς το λέτε. Δεν μπορεί με αυτούς τους όρους. Εσείς την επιχείρηση σου ανήκει, εγώ θα τους κάνετε. Προφανώς δεν θα τους κάνετε, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τι σχέση έχει ο Δήμος, ξέρω εγώ, και τι θα προσφέρει σαν κοινωνική δομή ή σαν οτιδήποτε με το ότι έχουμε μια επιχείρηση. Τέλος πάντων. Κατά τη γνώμη μας, η κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί αυτά δεν γίνονται μόνο στο δικό μας το Δήμο και σε άλλους Δήμους που πήγαν να γίνουν, βέβαια έχουμε και θετικά παραδείγματα που αποτράπηκαν, αλλά έχουμε και παραδείγματα που πάνε και περπάτησαν. Να αναφέρω ότι στην Πηλαία, στις 21 Σεπτεμβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου, βρίσκονταν μέσα 30 αστυνομικοί. Γιατί είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος, οι γονείς μαζί με τους υπαλλήλους που απολύονταν, αλλά και τα σώματα και συνδικάτα που ήθελαν για στήριξη κτλ. Και για να περάσει αυτή η απόφαση χρειάστηκε να ζήσουμε στιγμές πολυτεχνείου. Αναφέρω νούμερα, αλλά όχι τα νούμερα που αναφέρατε πριν οι συνάδελφοι εδώ του Δήμου Καστοριάς. Φέτος, το 2019, στον προϋπολογισμό του 2019, μειώθηκε η χρηματοδότηση προς τους Δήμους πανελλαδικά 700 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, χαρίζονται δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο στον προϋπολογισμό της Ελλάδας
στεφώνται 55 δις φορές. Ασπείτε τον άνθρωπο που μιλάει και μην κάνετε πηγάδα για να τα ξέρετε. Και τα 52,5 δις φορές τα πληρώνει ο απλός λαός. Και τα 2,5 δις τα πληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτός ο λαός δηλαδή έχει πληρώσει όχι για 10 ή 18 εργαζόμενους, αλλά κατά τη γνώμη μου για 250 που θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη δομή. Αυτή τη φορολογία που έχει πληρώσει. Καταφέρω τα 4 δις που δίνουμε στον άλλο κάθε χρόνο και ψάχνουμε εμείς τώρα με τα ψηλά, δηλαδή με τα κέρματα, όχι με τα 10 ευρώ και τα 5, με τα κέρματα να λύσουμε, κάνοντας την προδιακίνηση του Δήμου της Καστοριάς και σε άλλους Δήμους. Και τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να μετρήσω ακριβώς τι μπορεί να κάνω μια πρόταση προφανώς ο Δήμαρχος. Μπορεί να κάνει και καλύτερες προτάσεις από μένα. Έχει και ένα επιτελείο στο πλάι και δεν τα λέει τα νούμερα στην κλίμακα. Μπορεί να αφισβητώ ότι έκατσε με το χαρτί και το μολύβι και έβαλε κάτω τόσο. Αλλά δεν είναι λογική αυτή, εμείς διαφορούμε με τη λογική ολόκληρη εξ αρχής που κάθισε να κάνει αυτή τη διαδικασία. Έχουμε στοιχεία το 2019 ότι είχε ανέβει ο αριθμός των παιδιών αναπαιδαγωγών κατά 50% με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Παιδαγωγών. Λείπουν σήμερα πάνω από 4.000 παιδαγωγοί, λέω παραδικά στοιχεία, με νόημα δεν ξέρω κάτι που να θεωρούν και είναι περιτά. Στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια σήμερα λείπουν πάνω από 10.000 αναπληρωτές. Δηλαδή η εκπαίδευση του ελληνικού λαού και στην Καστοριά. Βάση, λείπει ένα γάρο κόσμος από κάθε δομή που μπορείτε να φανταστείτε. Είτε μιλάμε για λύκειο, για γυμνάσιο, για δημοτικό, είτε μιλάμε για ειδική αγωγή, είτε μιλάμε για όποιες ηλικίες θέλετε, είτε αν θέλετε να βάλουμε και πολιτισμό, αθλητισμό δίπλα, δεν υπάρχει άνθρωπος. Ενώ έχουμε σπουδαγμένο εργατικό δυναμικό πολιτισθέστατο, με μεταπτυχιακά, με κόντρα μεταπτυχιακά, με σπουδές στο εξωτερικό και όλα αυτοί κρέμονται από κανένα τέτοιο πρόγραμμα, αν πας και δουλέψεις πουθενά. Αλλά υπάρχει όμως τέτοια δύναμη. Ποιος συμπέρασμα βγαίνει κατά τη γνώμη μου από αυτά, συνάδελφοι, ότι υπάρχει ταξική πολιτική, διαλέγεις πού θα δώσεις τον παρά και ποιος θα πετάξει τα σκυλιά. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Να αναφέρω το Δήμο της Πάταρας που έχουμε κομμουνιστή δήμαρχο. 5 νέοι παιδικοί σταθμοί ξεκίνησαν 2 Σεπτέμβρη να λειτουργούν. Χωρίς να λέω ότι καλύπτουν όμως, δεν θα τα λέω όλα ρόδινα. Να πω όμως τα στοιχεία εδώ. Ξέρετε, έριξα μια ματιά στην Ελστάτ. Βγαίνει στην Καστοριά, έχουμε περίπου κάθε χρονιά, δηλαδή ένα χρονό παιδάκια είναι 400, δύο χρονών 400, κοντάλα στον Κιλέβο. Ένα, δύο, τρία και τέσσερα χρονών μιλάμε για 1.600 παιδιά. 1.600. Έχουμε 223 στα δικά μας. Κάπου τόσο να είναι και στους ιδιωτικούς. 200, 450, 500, 600 εδώ μέσα. Πρέπει να δείξει που μεταπούν τα άλλα 1.000. Υπάρχουν δηλαδή μέσα στο Δήμο μας 1.000 παιδιά που είναι από 1, 2, 3, 4 χρονών που είναι έξω από τις δομές. Που τα φυλάει η γιαγιά στο σπίτι. Ή ο θείος. Ή ο κάθε ένας που μπορεί να βρεθεί εκεί την ώρα. Ή η ίδια η μάνα που είναι άνεργη ή ο πατέρας ή δεν ξέρω ποιος. Εμείς εδώ μπορούσαμε να κάνουμε κουβέντα παραπέρα πώς αυτά τα παιδιά κάτω από την ευθύνη του Δήμου, χωρίς να λέω τώρα στον Δήμα που λέει ο κ. Δήμαρχος ότι είναι αμφιβολικός, αλλά όμως δεν ανοίγει τέτοιου είδους κουβέντα. Εγώ δεν θα του πω γιατί δεν καταφέραμε τα 1.000 μέσα στον ένα μήνα, αλλά δεν έχει να πει ότι στο πλάνο μας έχουμε ότι έτσι και έτσι καλλιώς θα κάνουμε να δούμε να. Εδώ έλεγε να λύσουμε πώς θα βρούμε 150.000, ούτε θα φροντιστούμε τα χρέη της προηγούμενης δημοτικής αρχής και στο όνομα αυτό που πήραν 20 εκατομμύρια χρέη. Και άρα για να τα ξεχρεώσουμε τώρα, γιατί αν πάμε αυτή τη λογική να τα σκοτώσουμε όλα. Σε 4 χρόνια τώρα παραδώσουμε ένα Δήμο που να μην έχει πλέον και να μην έχει μείνει όλο τίποτα. Γιατί έτσι θα μπει σειρά. Για μένα δεν είναι αυτός ο σκοπός και το δηλώνω ξεκάθαρα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός δηλαδή να ξεχρεώσει ο Δήμος για να την πληρώσουν ειδικά οι εργαζόμενοι σε κάθε δομή σε αυτή που μιλάμε σήμερα ή σε ό,τι άλλη έρθει αύριο μεθαύριο. Μπαίνουν σε άλλα ζητήματα. Τι είναι αυτή η προσχολική αγωγή που μιλάμε για 5-6 χρόνων που πάψουν και αγωγείο, αλλά 1-2-3-4 που είναι σε αυτές τις δομές. Δεν υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα. Ο κάθε Δήμος και ο κάθε παιδικός σταθμός κάνει ό,τι νομίζει αυτός. Κατά την γνώμη τη δική μας δηλαδή θα έπρεπε να είναι κάτω από το Υπουργείο Παιδείας με ενιαία φροντίδα και όχι κάτω από τους Δήμους που ανάλογα και ο Δήμος πόσα χρήματα έχει, αν είναι έγνωστος ή όχι, θα διαμορφώνει και τη μισθοδοσία αλλά και το τι μάθημα θα κάνουν τα παιδιά αλλά και ποιοι ακριβώς και αν θα έχουν και δεν θα έχουν το ένα ή το άλλο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό πρόγραμμα με ευθύνη του κράτου και χρηματοδότηση του κράτους. Γιατί εδώ αν θέλετε να παράξω και αυτό το βάρος στη δημοτική αρχή, βεβαίως εδώ φταίει το κεντρικό κράτος το οποίο έχει αφήσει στεγνό. Ναι, αλλά όμως ποιος κάνει κόντρα με το κεντρικό κράτος. Εδώ
Και προχθές άκουσα ένα άλλο δημοτικό σου που έλεγε, κύριε Δήμαρχε, τι κάθεστε εδώ, πάτε στην Αθήνα και μέσα στις Βρυξέλλες και θα πάτε εκεί και μέσα από επαφές, ας πούμε, γνωριμίες, δεν ξέρω εγώ, να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα. Ήρθε προχθές και η περιφέρεια εδώ πέρα και ανέλυε μέσα από το ΕΣΠΑ τι μπορούμε να πάρουμε ή όχι, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν χρήματα για αυτά τα πράγματα. Πώς το βλέπετε εσείς, με βάση τη σημερινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, τους φόρους που μαζεύουν κτλ. Κατά τη γνώμη μου, οδηγούνται οι οικογένειες στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που έχουν τροφή και εδώ πέρα και ξεκινάνε με 150 ευρώ και φτάνουν με 250. Να πούμε ότι τα βάουτσερ βοηθάνε τους ιδιωτικούς σταθμούς, γιατί στα δημόσια υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία κάποιοι γονείς δεν τα πληρούν και άρα οδηγούνται παραπέρα. Εδώ τώρα, με βάση και την προηγούμενη κουβέντα, μπαίνει και ένα ζήτημα. Έμεινα χωριά έξω, Πεντάσταση, Τσάκωνη, Προκυθού, Κορέστια. Κάποια χωριά είναι μεγάλα, κάποια χωριά είναι κάπως μακριά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή δεν τροχόλησα. Μου πει ο άλλος Μάρκα, ένα παιδάκι θα είναι στην Ευρωπαϊκή. Ένα θα είναι, το λέω και το τσέκαρα αυτό, ή στην Κλεισούρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ δύο. Και τι θα κάνουμε, θα κουβαλήσουμε από πού αυτά. Δηλαδή το χειμώνα, το Δεκέμβρη με τα χιόνια, το τρίχρονο θα πάρει ταξί. Ή θα βάλω τι ο παπάς, δεν θα πηγαίνει στη δουλειά δηλαδή για να το πηγαίνει εγώ δηλαδή, χωρίς να πάμε και στο άλλο άκρο. Δεν το προκειτούμε να πω ότι ένα παιδί θα έχει ένα παιδικό σταθμό, αλλά τα 6, τα 8 μπορούν να έχουν ένα παιδικό σταθμό, τα 12, δεν είναι για μένα νούμερα αυτά περίεργα. Καθόλου περίεργα. Και να σας πω κάτι, ο νόμος λέει και προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε κτλ. Έχουμε και εμείς γνώμη πέρα από τον νόμο. Και εσείς, όχι εγώ δηλαδή, που τυχαίνει να είμαι και από αυτούς τους χώρους, εσείς τι εκτιμάτε δηλαδή, ότι ένας παράδειγμα που έχει 6 παιδιά, δεν θέλω να έχει παραπάνω, 6, είναι μόνος του, είναι εντάξει, όλα καλά. Ή άμα είναι 8, πρέπει να είναι 25, ή να είναι, ξέρω εγώ, πάντα τα νούμερα, διορθώστε με. Βάζω και μια κουβέντα για την αντιπαράθεση που γίνεται κάπου τις άλλες δυνάμεις. Κάποια πράγματα, και σας το λέω με καλή διάθεση, δεν βοηθάνε στην άλλη. Δηλαδή, βρήκα προχθές τον κύριο Μόσχο στο χωριό του κτλ. Τα πάμε λίγο εκεί. Και μου λέει να κάνω μια κουβέντα εδώ στο χωριό, να πάει το μαύρο, εγώ στο πουλκάρι, πουλκάρι στο μαύρο. Δεν μπορείς να έχεις την άδεια να ανοίξεις αυτή την κουβέντα όταν εδώ δεν έχουμε λύσει ούτε οι ερωτήσεις που κάνατε στην αρχή. Δηλαδή εσείς αποφασίσατε πριν αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο ότι τα κλείσαμε και τώρα λύσαμε που θα πάει το Κώστα. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Εδώ, δηλαδή η δική μου τοποθέτηση δεν περιέχει τέτοια συζήτηση. Ποιος θα πάει πού. Εγώ λέω να ανανεωθούν αυτές τις συμβάσεις όλες και να μην μείνουν μέσα έτσι όπως είναι. Και να ανοίξουν μια κουβέντα από εδώ και πέρα, πόσα άλλα χωριά ή στην Κλώρη που είπατε, που είναι συγκεντρωμένη και οι εργατικές κατοικίες και η εργατική τάξη της Καστοριάς θα μπορεί να έχει δημόσιες δομές. Δεν τα ξαναλέω γιατί τα είπατε εσείς καλύτερα από μένα. Είναι η τοποθέτηση, ας πούμε, ο κύριος θα μιλήσει. Εγώ τώρα δεν κατάλαβα ακριβώς, δεν θα πάρουμε μια στάση. Αλλά δηλαδή, δεν ξέρω τι φαίνεται. Μου φαίνεται ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να είμαστε πέτρο εργαζομένο. Έτσι μπορεί να έχω λάθος εγώ στα μπάτσα αυτό το πράγμα, αλλά μου φαίνεται πολύ απλό και εύκολο, ας πούμε, να πάρω αυτή την απόφαση. Από εκεί και πέρα θα κλείσω λέγοντας αυτά που θέλουμε να διεκδικήσουμε σε άλλα επίσης κυρίως και Καστοριάς αλλά και παραλλαγικά κάποια ζητήματα και θα το κλείσω εδώ για την ώρα και από εκεί και πέρα εσείς να κρίνετε. Δεν θα κάνουμε χάρη ότι όλα τα παιδιά μέχρι 4 χρονών θέλουμε να έχουν θέση στους δημόσιους και παιδικούς σταθμούς, να μην κάνουμε βήμα πίσω, ούτε εδώ στην Καστοριά, ούτε πουθενά. Να πούμε όχι στο σχεδιασμό του να κάνουμε ανώνυμη εταιρεία και το δούμε το δικό μας και τους άλλους ή στις απολύσεις των παιδαγωγικών υπηρεσιών που προσφέρουν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, να κλείνουν παιδικούς σταθμούς και εργαζόμενοι σε αυτούς, να ανανεώσουμε τις συμβάσεις όλες, έτσι και αυτών που είναι αορίστου και να σας πω κάτι, οριμάζει και εδώ πέρα αυτή η συζήτηση που άνοιξε ότι πρέπει να γίνει πόλη του και σταθερό προσωπικό του Δήμου αυτοί οι άνθρωποι, όχι να κρεμόμαστε από κάθε πρόγραμμα. Λοιπόν, αποκλειστικά λοιπόν δημόσια δωρεάν σύγχρονους διασφαλίσεις παιδικούς σταθμούς με περιακή επάρκεια καταλληλότητα, υποδομή, επάρκεια και ποιότητα φαγητού. Μόνιμο εξειδικευμένο και παρκές προσωπικό με ενιαίο φορέα προσφορικής αλλοπής και ευθύνη του κράτους, ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα, όχι ο κάθε δήμος όσο θέλει, να μην κλείσει κανένας μα κανένας παιδικός δεκομοδιακός σταθμός, να δημιουργηθούν νέοι, άμεσης προσλήψης προσωπικού για να καλυφθεί το σύνολο των παιδιών της Καστοριάς, Ελλήνων και μεταναστών, και το βάζω και αυτό γιατί θα φύγει η γρήγορα και εδώ μέσα για να συζητήσουμε πού θα πάρουν αυτά τα παιδιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να μην γίνει καμιά απόλυση να μονοποιηθούν. Μιλάμε για εξάωρο
πενθήμερο και τριαντάωρο το ωράριο να είναι αυτό των ανθρώπων και καμία πληρωμή από τους γονείς προοδευτικά εκεί πρέπει να πάει δουλειά. Γιατί τώρα έχουμε κάποιοι δεν πληρώνουν, κάποιοι 15, κάποιοι 30, ένας 50. Έτσι. Και όλα αυτά για να έχουν βάση γενναία κρατική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό τώρα. Και είναι πολιτική θέση, πρέπει να ληφθεί και από αλλού.